αυτό που είδατε μόλις προηγουμένως με αυτό που βλέπετε τώρα δεν απέχει έτη φωτός. 37 ναυτικά μίλια απέχει από τον Πειραιά. Τόσα χρειάζεται για να φτάσετε στην Ίδρα. Βέβαια, εδώ θα ξεχάσετε το λευγέ του αυτοκινήτου σας, τα κουνάκια σας και πρέπει να τα έχετε καλά με τούτα εδώ τα τετράποδα αν θέλετε να γυρίσετε όλο το νησί. Ένα από τα πιο γοητευτικά στοιχεία της Ίδρας είναι το ατέλειο το πηγενέλα των σκαφών μπροστά ή αν θέλετε μέσα σε ένα μαγευτικό σκηνικό. Τα θαλάσσια ταξί δεν ανοίγουν πια πανιά όπως τα παλιά ιδραϊκά σκαριά, αλλά σίγουρα σε μεταφέρουν γρήγορα και ασφαλέστατα όπου τραβάει η ψυχή σου. Καπετάνια, να κάνουμε μια στάση στο νησάκι, να το κάνεις στο χατήρι. Ποιο νησάκι? Αυτό με το άσπρο εκκλησάκι που βλέπουμε. Α, θες τον Άγιο Νικόλα. Τον Άγιο Νικόλα. Βέβαια, σου αλλάσω το χατήρι. Τελικά είχα δίκιο που είπα στον Αντώνη πριν πάμε στο ξενοδοχείο μας να κάνουμε μία μικρή στάση σε αυτήν εδώ τη βραχονισίδα με το εκκλησάκι του Άγιου Νικόλα πάνω. Από εδώ βλέπουμε το άγωνο και πιο ακατοίκητο κομμάτι της Ίδρας. Γιατί θέλω να σας πω μία ιστορία. Μία ιστορία που ξεκίνησε το 15ο αιώνα. Τότε που το νησί επικίστηκε από τους σκληροτράχυλους Αρβανίτες. Ήρθαν εδώ διωγμένοι και κατατρεγμένοι από τους Τούρκους και διαπίστωσαν πολύ γρήγορα πως δεν είχαν κανένα, μα κανένα μέλλον ως γεωργοί. Τι κάναν λοιπόν, ρίχτηκαν στη θάλασσα και γίνανε οι πιο ξακουστοί καραβοκύρδες του Αιγαίου.
κουράστηκα. Τι σε γαϊδουράκι ανέβηκα. Τι σε ταξί θαλάσσιο μπήκα. Άσε που μέχρι να ανέβω στο δωμάτιο πέρασα και ολόκληρες εξοχές. Και είπα εδώ να ξαποστάσω λίγο. Και να σκεφτώ. Τι ιστορίες άραγε θα λέγανε οι καπεταναίοι στις γυναίκες τους και στα παιδιά τους όταν γυρίζαν από τα ταξίδια τους. Ξέρετε, αυτοί ήταν και λίγο παραμυθάδες, ακριβώς όπως τους ψαράδες. Ερχόταν λοιπόν και τους λέγανε. Ένα τέρας αθαλάσσιο με 8 πόδια και 3 καρδιές γραπώθηκε στην πρίμη, αλλά εγώ το φέρα βόλτα. Τι βόλτα βρε το φέρες, βόλτα. Τα 8 τερατάκια τα φέρνουν εδώ οι δρές νοικοκυρές και τα κάνουν όχι με τα κρεμμυδάκια, αλλά με το κρασάκι τους. Περίεργη. Πώς θα το φέρει η βόλτα τούτο εδώ το χταποδάκι, τη χταποδάκι δηλαδή, χταποδάρα, η κυρία Τασία. Και μάλιστα χωρίς καθόλου νερό. Πώς? Θα το βάλω στο τηγάνι, σε πολύ σιγανή φωτιά, να έρθει να βγάλει το δικό του το νερό. Έχει ζουμάκια μέσα, βεβαίως, το χταπόδι, βεβαίως. Και θα τα βγάλει, θα τα και αφήσει θα στο τηγάνι. Βγάλει, θα το βγάλει όλο του το ζουμί και θα σιγοβράσει, θα μαλακώσει και συνέχεια θα το πιει. Το ζουμάκι του και εφόσον το πιει το ζουμάκι του θα ρίξουμε το ξύδι να το σβήσουμε και μετά το λαδάκι. Αυτό θέλω να το δω. Ναι. Τώρα όμως κυρία Τασία. Τώρα. Μεγάλος ήταν αυτός ο οχτάπους μου φαίνεται. Μεγάλος, μεγάλος βέβαια. Θα βάλω και τη δάφνη. Να πάρει το άρωμα της δάφνης. Αρχίζει τώρα σιγά 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 το βλέπω. Και φουσκώνει. Και, φουσκώνει. Και μυρίζει και βγάζει τον ατμό του. Άρα ατμό χωρίς νερό δεν γίνεται. Αρχίζει λοιπόν και βγάζει το νεράκι του το χταπόδι. Βέβαια το νεράκι. Σκεπάζομαι. Και τώρα πρέπει να έχουμε φυσικά υπομονή. Τώρα θα αρχίσει να βγάζει το ζουμάκι του. Για να το δούμε. Βλέπετε. Βλέπετε. Άλλαξε και χρώμα. Και άλλαξε και χρώμα. Μωρέ, βλέπω, λέει, κατά κόκκινο. Βλέπετε τι χρώμα πήρε. Είχα ακούσει ότι τα καλαμάρια στην Ίδρα είναι νόστιμα. Αλλά τελικά και τα χταπόδια. Όλα είναι αρκεί να ξέρεις να τα μαγειρέψεις σωστά. Μου δίνετε σας παρακαλώ το ξύδι. Έχω συνηθίσει έτσι, δεν μπορώ. Μου δίνεις θα λέτε. Μαγειρεύουμε μαζί, δεν μαγειρεύουμε. Εδώ. Εγώ θα το ξεσκεπάσω όμως. Ναι, ναι. Σιγά σιγά του ρίχνουμε το ξυδάκι. Το σβήνουμε. Απλό ελληνικό ξύδι. Μη σας δω και ρίξετε κανένα μπαλσάμικο. Φτάνει. Κρατήστε το για τη σαλάτα σας αυτό. Αυτό είναι. Τώρα? Τώρα μου δίνει σε παρακαλώ το λάδι. Λάδι τώρα. Μπόλικο βλέπω, ε. Ναι, το θέλει το λαδάκι του για να το κρατάει μαλακό.